όλους τους ακροατές του Focus. Είναι η δεύτερη. Είναι και επίκαιρο πόλη, Πρέσπες. Θα πάμε σε μυστικά όμως των Πρεσπών. Δεν θα πούμε γενικός και αορίστος. Και... γιατί θα έχω και τον κύριο τον Γιώργο Τολιάνη σε λίγο τηλεφωνικά μαζί μας. Τέλεια. Θα είναι ο ξεναγός μας ο Θόδωρος Οφάτσης, ο οποίος έχει ήδη ενημερωθεί. Θέλουμε μόνο πονηρές διαδρομές να μας πει ορεινές και τα λοιπά. Δεν θέλω αυτά που κάνει ο πολύς ο κόσμος. Θέλω βέβαια ειδικά πράγματα. Η Πρέσπα έχει φανερές και κρυφές, αλλά όπως και να είναι πάντα συναρπαστικές διαδρομές. Πώς πάει, έκανε καλό αυτή η ιστορία? Σίγουρα έκανε καλό. Το να ακούγεται η Πρέσπα συνεχώς είναι σίγουρα χρήσιμο και νομίζω ότι βοηθάει ξανά την αναδύωση, μάλλον την κάμψη τη μεγάλη του τουριστικού προϊόντος που γνωρίσαμε στην περιοχή. Έτσι για αλλιώς η περιοχή σκόνταψε λίγο στην κρίση. Έτσι, όπως όλες οι περιοχές οι οποίες. Πολύ σκόνταψε, θα έλεγα. Ναι, ναι. Μετά το 2008-2009, πολλοί προορισμοί έχουν βαλτώσει. Αλλά σιγά σιγά θα ξαναχτίσουμε τα πράγματα, θα ξαναχτιστούν μάλλον, να το πω διαφορετικά. Γιατί ο τόπος σας είναι μοναδικός, είναι ξεχωριστός, είναι πάρα πολύ ωραίος. Εμείς τον ζήσαμε πέρσι και στην εμπειρία που μας πρόσφερε η περιοχή των Πρεσπών. Και θεώρησα ότι είναι καλό σήμα να ξαναπούμε δύο-τρία πραγματάκια για τις Πρέσπες. Ιδανική περίοδος αυτή? Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι η Πρέσπα είναι ιδανική όλο το χρόνο. Βέβαια, οι καλύτερες κατά μένα προσωπικά εποχές του χρόνου είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο. Mm-hmm. Το φθινόπωρο με τα απίθανα χρώματα που παίρνουν τα γύρω δάση και το περιβάλλον γενικά, νομίζω ότι είναι μαγευτικό. Mm-hmm. Και είναι μια γενικά σαν high season για μας, είναι ο χειμώνας, η χειμερινή περίοδος, κατά κανόνα οι Έλληνες, αλλά και γενικά οι τουρίστες πάνε στη θάλασσα. Εμείς επειδή θέλουμε φέτος να ασχοληθούμε και λίγο με τους ψαγμένους τύπους, οι οποίοι ψάχνουν κάτι περισσότερο, έχει μυστικά η περιοχή και ιστορικά στοιχεία τα οποία καλό είναι όταν πηγαίνουμε κάπου πέρα από την γαστρονομία και την διασκέδαση να τα ψάχνουμε. Εγώ προσπαθώ πάντα να μαθαίνω πράγματα και τα μαθαίνουμε βέβαια από εσάς. Θεωρώ μεγάλη μου τύχη που σε εκείνη την εκδρομή μας πήγατε στην Φωλιά, στο γραφείο του Μάρκου. Στο στρατηγείο του Νίκου του Ζαχαριάδη, που ήταν ο αρχηγός του Νίκου Ζαχαριάδη, των ανταρτών, ήταν κάτι σαν πρωθυπουργός της κυβέρνησης, της λιγόμενης κυβέρνησης του Βουνού. Mm-hmm. Ήταν αυτή η σπηλιά που είδαμε, που θα μπορούσε κάποιος να περάσει από δίπλα και να μην τη δει. Όπως επίσης και το νοσοκομείο των ανταρτών, που ήταν μια σπηλιά την οποία ήταν μικρή και την διανοίξανε, νοσοκομείο 250 κλινών, και δίπλα σε κάποια κόγχη είχαν δημιουργήσει και ένα πρόχειρο χειρουργείο, όπου χειρουργούσε ο πατέρας του Σοκράτη Κόκαλη, ο οποίος ήταν και υπουργός της κυβέρνησης του Βουνού. 250 κλίνες είχε εκεί μέσα. Σε εκείνη τη σπηλιά μέσα. Εκείνα ακριβώς ήταν, αν θυμάστε, ήταν τα υπολείμματα τουλάχιστον που είχαν βρεθεί από τότε σε κουκέτες των 2-3 θέσεων. Και είναι εντάξει, το στρατηγείο του, το γραφείο του Πρωθυπουργού του Βουνού, να το πω έτσι, ήταν εύκολο. Δηλαδή, εύκολα πάει κάποιος με γιοταχή στην περιοχή, περπατάει καμιά τρακοσαριά σκαλιά. Να ανέβει τα σκαλιά. Κάνεις και μια φυσική γυμναστική, βέβαια. Και είναι σε ένα πέρασμα το οποίο δεν έχει μόνο είσοδο, δεν έχει έξοδο. Έτσι ακριβώς, ναι. Το πιο σημαντικό, βέβαια, πέρα από το ότι αυτό είναι τα σημάδια του εμφυλίου πολέμου που άφησε πολύ έντονα χαραγμένα στον τόπο, και θα έλεγα ότι ήταν ολέθρια τόσο για ολόκληρη την χώρα, αλλά ιδιαίτερα για την Πρέσπα, όπου ίσως θα ξέρετε προπολεμικά η Πρέσπα αριθμούσε περίπου 16.000 κατοίκους. Εμείς λέμε και η Πρέσπα, 20. Εσύ λες η Πρέσπα γιατί αναφέρεσαι στη μία Πρέσπα. Στην Πρέσπα γιατί κατά κύριο λόγο αναφερόμαστε στην μικρή Πρέσπα που κατά 90% ανήκει στην ελληνική επικράτεια και στην μεγάλη Πρέσπα που είναι κατά 17% στην ελληνική επικράτεια. Έλεγα λοιπόν δώσε ότι... Κάτσε λίγο, δώσε μισό λίγο στρατό, δώσε μου λίγη μουσική, παρακαλώ. Λοιπόν, Focus Travel κάθε Παρασκευή, χαλαρώνουμε λίγο γιατί το χρειαζόμαστε. Μαζί μας ο Στράτος Βασιλόπουλος, για εσάς οι οποίοι ήρθατε τώρα συχνότητα. Σήμερα δύο προορισμούς θα σκαλίσουμε, Πρέσπες και Μαρόκο λίγο αργότερα. Εξωτικό, όχι εξωτικός, αλλά ωραίος προορισμός εκείνος. Λοιπόν, λέγαμε ότι η Πρέσπα, που το μεγαλύτερο κομμάτι της ανήκει στην Ελλάδα, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έχει πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από αυτό το στοιχείο στο οποίο αναφέρθηκα, τι άλλο ιδιαίτερο έχει? Εγώ θα έλεγα η Πρέσπα έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πέραν των μνημείων του εμφυλίου πολέμου, που καλά είναι να τα θυμόμαστε μόνο για ως αποφυγή
Mm-hmm. Το ότι είναι κατάρατο να υπάρχει σε μια χώρα εμφύλιος πόλεμος. Όπως έλεγα, και πολύ αίμα επάνω, έτσι. Πάρα πολύ αίμα, και μάλιστα εκείνο που πήγα να ολοκληρώσω, να πω προηγουμένως και να ολοκληρώσω, είναι ότι πριν από τον εμφύλιο η Πρέσπα κατοικούσε, είχε αριθμό σε περίπου 16.000 κατοίκους με 20 ενεργεία χωριά. Σήμερα από τους μόνιμους τότε κατοίκους δεν έχουν μείνει γύρω στους 500-600. Οι υπόλοιποι είναι διάφοροι που ήρθαν από άλλες περιοχές και φύγανε στο εξωτερικό. Λόγω του εμφυλίου είχαν φύγει αυτοί όλοι οι στράτο. Κυρίως λόγω του εμφυλίου, αλλά και από άλλες αιτίες που δεν είναι της ώρας να τα σχολιάσουμε. Εντάξει, αλλά δεν είναι θέμα. Ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, τι άφησε πίσω, δεν είναι. Σήμερα η Πρέσπα αριθμεί 2.000 κατοίκους. Και τα χωριά, τα 20 χωριά πλέον είναι 14 στην Πρέσπα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι μου άρεσε πάρα πολύ όταν μας πήγες εκεί πάνω στα χωριά τα οποία ρήμαξαν. Παραδείγματος χάρη στο χωριό Πιξός, όπως είδαμε το Αγκαθωτό, το Κρανιές και άλλα πολλά, αλλά χαρακτηριστική περίπτωση ήταν ο Πιξός. Mm-hmm. Ο Πιξός λοιπόν που μείναμε υποτίθεται στην πλατεία του χωριού και δεν έχει μείνει τίποτα παρά μόνο η εκκλησία. Ούτε καν τα θεμέλια των σπιτιών ενός χωριού 600 κατοίκων, οι οποίοι αναγκάστηκαν λόγω της εμπόλεμης κατάστασης να εγκαταλείψουν ακόμα και το τραπέζι στρωμένο, με το οποίο πάνε στο τραπέζι και να φύγουν. Mm-hmm. Και φυσικά τώρα από εκεί επήλθε ο όλεθρος. Στην στενή λωρίδα της γης μεταξύ των δύο λιμνών, επειδή ο Τίτο είχε κλείσει τα σύνορα προς την τότε Γιουγκοσλαβία, αναγκάστηκε ο κόσμος να φύγει μέσω της Αλβανίας, και εκεί πλέον έγινε πραγματικά μακενιό. Σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι σε εκείνη τη στενή λωρίδα γης φεύγοντας προς την Αλβανία. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό είναι το τελευταίο χωριουδάκι να πω. Πώς παιδε, όχι, το τελευταίο χωριουδάκι είναι το Βροντερότ, είναι το μόνο χωριό της Πρέσπας που δεν βλέπει λίμνη. Βροντερότ δεν είναι από εκεί που μπήκαμε τα τζιπ. Εκεί που πήγαμε τα τζιπ και μετά συνεχίσαμε εδώ, για να πάμε λοιπόν. Ποιος είναι στη γραμμή? Ελπίζω να είναι ο φίλος μου ο Θόδωρος ο Φάτσης. Ο Θόδωρος είναι. Θόδωρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και τους δύο. Καλησπέρα, Θόδωρε, καλησπέρα. Όταν σε βρήκαμε πάνω εκεί στα βουνά, ένιωσα μια ανακούφιση. Λέω, υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει που πάμε, γιατί εμείς δεν ξέραμε που πηγαίναμε. Να είστε καλά. Θόδωρε, και μάλιστα πέσαμε σε μια περίοδο που είχε χιονίσει πριν και δεν μπορούσαμε να πάμε από μια δύσκολη διαδρομή. Έτσι ακριβώς. Θόδωρε, για πες μας, επειδή έχεις περπατήσει όλα εκείνα τα βουνά, οι τρελαμένοι τουρίστες τι μπορούν να κάνουν εκεί πάνω? Τώρα δραστηριοποιούμαστε λίγο παραπάνω, κάνουμε και άλλα πράγματα στην αρχή του χρήση του ναού. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε αναρρίχηση, πεζοπορία, καταρρίχηση, κανό, παραπέντε, τοξοβολία, διαδρομές με τζιπάκια άφθονες πλέον, ποδήλατο. Κοινοποιούμε το πιο καλά τώρα πλέον. Mm-hmm. Ο κόσμος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει από εδώ, βασικά πράγματα που μπορεί να κάνει. Τα πες όλα. Τα πιο βασικά πράγματα που πέρυσι ο άλλος σχεδιάζει να έρθει ένα τριήμερο τώρα, γιατί έχουμε και δώρο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ο στράτος μας έχει ένα τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεων, σε ένα πολύ ωραίο συγκρότημα. Εγώ εκεί κοιμήθηκα. Βέβαια πρέπει να πω ότι αδικήθηκα, αλλά δεν πειράζει, δεν φταίς εσύ. Δεν φταίς εσύ. Είχε γεμίσει το σύμπαν. 250 άτομα, 80 αυτοκίνητα. Θα κάνεις και εσύ δώρο, κάτσε. Και πραγματικά. Λέω, να ακούσουμε το δώρο. Στο τέλος θα μας πει το δώρο. Πάντως για το δώρο του στράτου, όποιος θέλει μπαίνει στο Facebook. Στο Focus Travel θα το βρείτε, έχουμε κάνει μια σελίδα. Κάνετε like, κοινοποίηση, γράφει εκεί. Η Χριστιανά τα έχει γράψει όλα. Για να δούμε ποιος ήταν ο τυχερός. Ήδη έχει τεράστια απήχηση. Δεν ξέρω αν το είδες. Το είδα. Χιλιάδες κόσμο. Δηλαδή, απίστευτο. Εγώ. Που είναι η καινούργια σελίδα. Τώρα την ξεκίνησαμε χθες. Αυτό είδα και εγώ χθες. Τεράστια μεγάλη έκπληξη και είναι λοιπόν, ευχάριστη έκπληξη. Λοιπόν, πάμε λίγο να μας πεις τι μπορούν να κάνουν. Δύο-τρία βασικά πράγματα. Λοιπόν, όχι πολύ. Αυτή την εποχή τώρα είναι ό,τι καλύτερο να κάνει μια όμορφη πεζοπορία ή ποδήλατο μέσα στο όμορφο δάσο Οξιά. Που έχουμε, το οποίο έχει χρώματα κόκκινα, κίτρινα, πράγματα, είναι φοβερό το βάσο τώρα. Είναι μια απλή πεζοπορία ή ποδήλατο αυτή την εποχή. Mm-hmm. Είναι ό,τι καλύτερο στην περιοχή. Μπορούμε να συνδυάσουμε από μικρές διαδρομές της μία-δύο ώρων μέχρι και τη διάθεση του που κάναμε με τα τζιπάκια. Αυτό γίνεται και πεζοπορικά. Είναι 6 ώρες εύκολη πεζοπορία από το χιονοδρομικό μέχρι τον Άγιο Γερμανό. Χιονοδρομικό από το Πισοδέρι, από το. Μπράβο, ναι. Από το Πισοδέρι μέχρι τον Άγιο Γερμανό. Είναι μια φοβερή διαδρομή κορυφογραμμή, η οποία έχει από κάτω ψηφιακή λίμνη συνέχεια. Από εκεί πάνω από την κορυφή φαίνεται μέχρι και ο Όλυμπος, Καμίλα, Σάκα, είναι φοβερή θέα. Εγώ να προσθέσω σε αυτό που λέει ο φίλος μου ο Θόδωρος και να σε εντριγκάρω λίγο, φίλε Δημήτρη, ότι φέτος με το δικό μου τζιμπάκι έκανα αυτή τη διαδρομή. Ήταν πραγματικά συναρπαστική. Έχω ανεβάσει και στο Facebook το σχετικό βίντεο. Καταπληκτική ιστορία. Μόνο με τζιμπ γίνεται αυτή? Μόνο με τζιπ με τα πόδια. Έτσι, με τα πόδια. Με τα πόδια. Ναι. Από και το Πισοδέρι. Συνδυάζουμε και ποδήλατο. Και ποδήλατο βούνο, βέβαια, όπως πολύ σωστά. Κάνουμε τη μισή διαδρομή με τα πεζοπορικά, περίπου 3 ώρες, και μετά κατεβαίνουμε στο χωριό στους Πρέσπες με ποδήλατο.
Mm-hmm. Άλλα πράγματα έτσι περίεργα μπορεί να κάνει κάποιος στην περιοχή. Εγώ θέλω να μου δώσει εμπειρίες που δεν είναι συνηθισμένες. Πέρα από το ψάρεμα φυσικά, την ποδηλατάδα είτε σε βουνό είτε στον κάμπο, οπωσδήποτε οι πεζοπορίες, μπορούμε να κάνουμε κανό καγιάκ στις λίμνες. Για τους πιο τρελαμένους έχουμε και τα βράχια στους ψαράδες, εδώ μπορούμε να σκαρφαλώσουμε. Και φυσικά ακριβώς εκεί κοντά καταρίγη. Στα σκηταριά, όπως πολύ σωστά συμπληρώνει ο φίλος μου ο Θόδωρος, υπάρχουν ωραία σημεία για αναρρίχηση. Για αναρρίχηση. Βέβαια. Ή καταρρίχηση, έτσι όσοι δεν θέλουν να σκαρφαλώσουν μπορούν να κατέβουν με σχοινιά από το βράχο. Είναι φοβερή εμπειρία και αυτή. Είπαμε για τρελαμένους, εσείς το έχετε πάρα τρελάνει. Εγώ λέω για μια πιο. Είπαμε τρελαμένα. Δηλαδή κάποιοι που θέλουν κάτι, κάτι παραπάνω να μπορούν. Μια οικογένεια τώρα που δεν έχει κάνει όλα αυτά τα τρελά πράγματα. Ξεκινάει ωραία. Και έρχεται στην περιοχή. Παίρνει το τσιπάκι, κάνει την ορεινή διαδρομή που είπατε νωρίτερα. Τις ορεινές διαδρομές. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές, είτε δύσκολες είτε σχετικά εύκολες. Αυτή που πήγαμε ήταν από τις εύκολες στις δύσκολες. Θα έλεγα ότι ήταν μεσαίου, αλλά ήταν πολύ συναρπαστική γιατί φτάσαμε στα 2.260 μέτρα. Βέβαια εκείνο Δημήτρη που πλέον σε προκαλώ είναι αυτό που λέει ο φίλος μου ο Θόδωρος και δεν μπορέσαμε να πάμε τότε λόγω χιονιών και την έκανα. Πήγαν έξι τζιπ. Όχι, άλλοι ήταν εκείνοι. Ναι. Αυτή η πισοδέρη Άγιος Γερμανός είναι καταπληκτική. Mm-hmm. Επίσης καταπληκτική είναι αυτά τα έξι τζιπ που πήγανε, ανέβηκαν στο όρος Τρικλάριο από την Οξιά και φτάσανε στο χωριό Κότας. Επίσης είναι καταπληκτική η διαδρομή με καταπληκτική θέα στις λίμνες κτλ. Και ο Θόδωρος μπορεί να συμπληρώνει. Θόδωρε, τι άλλο. Ναι. Τι άλλο. Ιδέες θέλουμε. Εγώ τα σημειώνω όλα αυτά που λέτε. Αυτή είναι ανάλογα την εποχή. Άμα μου έρθει χειμώνα πάνω, σημαίνει τώρα, τώρα μπροστά τι έχουμε να κάνουμε. Τώρα μπροστά έχουμε, σας είπα, προτείνω εγώ απλές πεζοπορίες ή ποδήλατο σε συνδυασμό με μικρούς τείχους περιπέτειας τύπου. Δεν θα το πω σαν τον survivor που γίνονται, αυτά είναι άλλο πράγμα. Τείχους περιπέτειας, όπως είπε, για οικογένειες. Mm-hmm. Όπου με παιδιά μαζί με τους γονείς μπαίνουν σε ένα στίβο περιπέτειας και περνάμε απίστευτα. Όμορφα όλη μέρα μες στο δάσος. Με παιχνίδια, με αγωνίσματα, με διάφορα. Ψάρεμα. Συνδυασμό. Ψάρεμα βεβαίως. Ελεύθερα. Ελεύθερα τόσο στη μεγάλη την λίμνη των Πρεσπών, όσο και στη μικρή Πρέσπα, κοντά στη μικρολίμνη, είτε στην πλωτή γέφυρα από την θέση Κρίνα έως το νησάκι του Αγίου Χιλίου, αλλά και σε 2-3 σημεία στην μεγάλη Πρέσπα. Πάρα πολλοί κόσμος που ασχολείται με αυτό το σπορ πραγματικά απολαμβάνει τόσο το περιβάλλον, mm-hmm. αλλά και το αποτέλεσμα του ψαρέματος. Όταν χιονίζει, τι γίνεται πάνω, Θοδωρέ? Όταν χιονίζει, έχουμε εντάξει το χιονοδρομικό κλασικά που υπάρχει δίπλα. Όπου μπορεί να κάνει κάποιο σκία μια απλή βόλτα πάνω στην κορυφή με το λίφ να δει τη θέα και να κατέβει. Ή αλλιώς κάνουμε τώρα πλέον φέτος θα κάνουμε χιονότρυπες, χιονοσπηλιές, οι οποίες θα μπορούμε να κάνουμε διάφορα παιχνίδια και εκεί. Αυτά καλά θα είναι να τα φύγει τα παιχνίδια. Τι είναι οι χιονοσπηλιές? Μέσα στο χιόνι ανοίγουμε τρύπες, το οποίο έξω μπορεί να έχει μείον 15, μείον 20, μέσα έχει 0 βαθμούς. Ή κάνουμε διάφορα παιχνίδια συνεργασίας. Μάλιστα, αυτά όταν θα πλακώ στο χιόνι βέβαια. Εγώ να συμπληρώσω, παρά το ότι το θεωρούμε αυτονόητο ότι για το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας Πισοδερίου, είναι ένα από τα παλαιότερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, με τις μεγαλύτερες σε μήκος χιονοδρομικές πίστες και την μεγαλύτερη σε διάρκεια χιονόπτωση λόγω του επικοινούς του εδάφους. Του ανήλιου δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτό μας προσφέρει τη δυνατότητα τουλάχιστον τις περισσότερες μέρες για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, να έχουμε χιόνι. Μάλιστα. Πέραν του ότι υπάρχουν μηχανήματα που τα οποία συμπληρώνουν την πιθανή έλλειψη χιονιού ορισμένες φορές. Mm-hmm. Παρακολουθεί η πρώτη ορειβατική αποστολή το 87 που πήγε στα Ιμαλάια, ναι. Ήρθε για να κάνει την προετοιμασία της εκεί πάνω, στο Βαρνούντα, πάνω από τη Φιστολέρη και τις θέσεις. Ναι. Είναι το βουνό, το οποίο ενδείκεται με πιο χιονοπτώσεις και εγώ τώρα έχει μια εβδομάδα που γύρισα από το Ιμαλά, από το Νεπάλ και εγώ την προετοιμασία μου όλη την πάνω τι κάνω. Είναι απίστευτο βουνό από θέμα χιονόπτωσης και συνθήκες. Μάλιστα, Θόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα χαρώ να σας δω από κοντά πάλι. Θα δούμε. Να είσαι καλά, για χαρά. Μια πολύ καλή εμπειρία, πάρε το Γιώργο Τολιάνη, μια πολύ καλή εμπειρία είναι... Αυτή η βόλτα στις αγιογραφίες, να μου δείτε τρία πράγματα παραπάνω, τι είναι αυτές οι αγιογραφίες. Οι αγιογραφίες στις απόκριμνες ακτές της Μεγάλης Πρέσπας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές. Είναι επισκέψιμες μόνο με πλωτά μέσα, προκειμένου με βάρκες ταχύπλοες που μπορεί να πάρει κάποιος από το χωριό Ψαράδες. Αυτές δημιουργήθηκαν περίπου τον 12ο έως τον 14ο αιώνα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια μικρογραφία του Αγίου Όρους.
όπου μπορεί να δει κανείς τα σκυταριά. Και μάλιστα το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι υπάρχουν οι λεγόμενες βραχογραφίες. Οι βραχογραφίες είναι εικόνες ζωγραφισμένες πάνω στα απόκρημνα βράχια από τους τότε μοναχούς. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτές παραμένουν τόσους αιώνες, τώρα 800 χρόνια, 8 αιώνες, χωρίς την οποιαδήποτε συντήρησή τους. Παραμένουν και είναι διάκτες και είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα μαζί με την επίσκεψη στα διάφορα σκηταριά, όπως το τελευταίο σκηταριό της Παναγίας Ελεούσας, όπου ανεβαίνει κανείς 184 σκαλοπάτια για να φτάσει πάνω. 184. Βέβαια. Και βαρκάδα κάνουμε εκεί. Ναι, βέβαια, και κολύμβηση. Κολύμβηση. Κάναμε, στις λίμνες, ναι. Βέβαια, παλαιότερα υπήρχε παλαιότερα μια οργανωμένη πλάση. Υπάρχει και σε κάποιο άλλο σημείο στις εκβολές του ποταμού. Βέβαια, τώρα εντάξει, εμείς έχουμε και την πισίνα στο ξενοδοχείο. Ναι. Όσοι δεν μπορούν να πάνε στη λίμνη, έρχονται στην πισίνα μας. Πάντως, παλαιότερα, μέχρι πριν πέσει η στάθμη της λίμνης γύρω στα 5-6 μέτρα, υπήρχε μια καταπληκτική ακτή περίπου 6.000 μέτρων, με καθαρή αμμουδιά κτλ. Και εκεί μαζευόταν και ερχόταν κόσμος από όλους τους όμορους νομούς. Κάθε Σαββατοκύριακο υπήρχαν 10 λεωφορεία και φέρναν κόσμο να κάνουν μπάνιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ ήταν ο Γιώργος Ολιάνης. Ναι, βέβαια. Έτσι, με τα πρέσπια και τις πρωτοβουλίες γενικώς που έχει πάρει για την περιοχή σας. Εγώ αυτό το οποίο έχω δει να γίνεται σταδιακά στον θεσμό. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα, γιατί όντως έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις εκεί. Εγώ θα έλεγα σαν πρεσπιώτης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Από εκεί τις πρέσπες είναι ή από τη Φλόρινα είναι. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Λιάνη, ο οποίος παρά το ότι δεν κατάγεται από την πρέσπα, την πρέσπα την αγάπησε ίσως περισσότερο και από εμάς που λέει ο λόγος στους γνήσιους γηγενείς πρεσπιώτες. Και την είναι από και τη Φλόρινα. Κατάγεται από την περιοχή Αμιντέου. Από ό,τι γνωρίζω έχει ρίζες από την Κλεισούρα, από το Αμίντεο κτλ. Αλλά για μας είναι πρεσπιώτης και τον αγαπάμε, γιατί πραγματικά πρόθεσε όσο κανένας άλλος. Η δημιουργία των πρεσπίων έγινε πλέον θεσμός, σημείο συνάντησης πολιτισμών τόσο από τις όμορες χώρες αλλά και υψηλών προσκεκλημένων, πρωθυπουργών, βουλευτών κτλ. Και φυσικά ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας, πέραν της συμβολής του στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, ήταν η Κυπλωτή γέφυρα. Παλαιότερα πηγαίναμε με εκείνες τις μαύρες, τις βαρκούλες, τις παραδοσιακές, παρά την παραδοσιακότητα που είχαν, ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Και υπάρχει και... Θα έλεγα να συμπληρώσω ότι την πρώτη φορά ή από τις πρώτες φορές που είχαμε παρακολουθήσει την εκδήλωση των πρεσπίων στη Βασιλική του Αγίου Χιλίου στον Ισάκη, γύρισα στο σπίτι μου στο ξενοδοχείο, γύρω στις 5.30 τα χαράματα, επιστρέφοντας με εκείνες τις βαρκούλες. Χιλιάδες κόσμος επισκεφτόταν, αλλά με κάποιες βαρκούλες δεν μπορούσαν. Εκεί σήμερα έχουμε και... το προνόμιο και... της πλωτής γέφυρας. Υπάρχουν και πολύ ωραίες ιστορίες πάνω εκεί. Όταν πάγωνε η λίμνη, παλαιότερα είχαν γίνει και ρεπορτάζ από συναδέλφους τηλεοπτικών καναλιών με κάτι παιδάκια τα οποία πήγαιναν, περπατούσαν πάνω στον πάγο για να πάνε στο σχολείο. Όλα τα και μετά από πάρα πολλά χρόνια βρέθηκα στον Άγιο Αχίλιο. Γνώρισα μία από τις κοπέλες. Είναι η κοπέλα η οποία έχει τον ξενών. Η Ντάνα, η κοπέλα που έχει το ξενών. Που έχει το ξενών, ναι, πολύ ωραία κορίτσι. Είναι ράιδα των πρεσπών, θα την έλεγα. Και πολύ καλλιεργημένη και κουλτουριάρα. Είναι καλλιτεχνική περίπτωση. Διάνα, νομίζω. Ντάνα. Έχει τελειώσει σχολή καλών τεχνών. Είναι καταπληκτική καλλιτέχνη. Εκεί έμαθα ότι ήταν ένα από τα κορίτσια τα οποία περπατούσαν πάνω στα παγωμένα νερά για να περάσουν απέναντι. Όλα τα παιδιά το χειμώνα όταν πάγουν. Η λίμνη πατούσαν πάνω στον πάγο με κίνδυνο τη ζωή και μάλιστα παλαιότερα, όταν ήμουν μικρό, εγώ είχα ακούσει ότι είχε γίνει ένα ατύχημα. Δυστυχώς κάποιο παιδί περπατώντας πάνω στον πάγο έχασε τη ζωή του, μια και έσπασε ο πάγος και δυστυχώς τον πήρε κάτω. Και με βάση την παρέμβαση της Ντάνας στον τότε πρόεδρο, τον κύριο Στεφανόπουλο, νομίζω είχαμε αυτό το αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την παρουσία του κυρίου Λιάνη και των Πρεσπίων να δημιουργηθεί αυτή η καταπληκτική πλωτή. Μας έστεισε ο κύριος Λιάνης, τον ψάχνουμε ακόμη, φαντάζομαι τον έχουμε. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί διαφορετικά δεν μου φτάσει ο χρόνος και επιστρέφουμε μόλις βρούμε τον κύριο Λιάνη. Ο Focus Travel ταξιδεύει στα Αιγαία και σας ταξιδεύει παντού. Focus Travel, κάθε Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Γιατί και στο ταξίδι, Focus είσαι. Λοιπόν, κάτι θα έπαθε ο κύριος Λιάπης, λέγεται και αλαζονία μια φορά αυτό, αλλά το προσπέρνω τζάμπα τα καλά λόγια που πήγε και τα παίρνω όλα πίσω. Γιατί είχαμε προγραμματισμένο ραντεβού, αλλά
Μας έστεισε, δεν πειράζει, φαντάζομαι ότι είναι και συνάδελφος κατά τα άλλα. Πασόκι, παιδί μου, τι να κάνεις. Παλιό Πασόκι. Παλιό. Και εσύ Πασόκι, το ξέρω. Είμαστε και καλά παιδιά από το παλιό Πασόκι. Και καλά παιδιά. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα να πω ότι τρέχει ένα εξαιρετικό δώρο. Πες μας δύο πράγματα γι' αυτό. Ένα τρίμερο μας δίνεις, δύο διανυκτερεύσεις. Το ξενοδοχειακό μας συγκρότημα Πρέσπα Resort Villa. Θα τα πεις γρήγορα, γρήγορα γιατί τα έχουμε γράψει. Ναι. Ένα διήμερο στο μαγευτικό περιβάλλον των Πρεσπών. Τρίμερο λέγεται αυτό. Δύο διανυκτερεύσεις δεν είναι. Ναι, τρίμερο το λένε. Οι άλλοι το λένε τραήμερο. Τρίμερο να απολαύσει τόσο την διαμονή στο δικό μας το ξενοδοχειακό συγκρότημα που είναι στο χωριό Πλατή, στο κέντρο των λικανοπηδίων των Πρεσπών, αλλά και να απολαύσει όλη την γύρω περιοχή, το μαγευτικό περιβάλλον των Πρεσπών, να πάει στα νησάκια του Αγίου Αχιλίου, να πάει στα σκηταριά. Οικογένεια ή δίκλινο. Είναι δίκλινο δωμάτιο. Δίκλινο δωμάτιο. Δεν χωράει οικογένεια. Έχει και κρεβάτι το οποίο μετατρέπεται σε ημίδιπλο κρεβάτι. Καναπές ο οποίος. Άρα και μια οικογένεια ψιλοβολεύεται, αυτό θέλω να ξέρω. Ναι, ναι, βολεύεται. Εντάξει, αν και εμείς θέλουμε να στείλουμε ανθρώπους να ερωτευτούν εκεί, αλλά εντάξει, η οικογένεια βολεύεται. Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό δώρο το οποίο θα πρέπει να δωρήσουμε τώρα. Και όπως έχουμε επισημάνει, προσέξτε λίγο για να μην έχουμε παρατράγουδα, πάρα πολλοί κόσμος το είδε, εκατοντάδες κόσμο έκαναν κοινοποιήσεις, like, πώς λέγεται όλο αυτό το πράγμα. Αυτός ο οποίος θα είναι νικητής θα πρέπει να έχει κάνει η Χριστιάνα μου. Καλησπέρα καταρχάς, η Χριστιάνα από τη δεξί μου χέρι. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, τι πρέπει να έχει κάνει. Πρέπει να έχει κάνει like και στη σελίδα μας στο Facebook Focus Travel. Και να έχει κάνει like στο post και κοινοποίηση. Ωραία. Είναι, τα γράφει σαφέστατα η ανάρτηση, οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος δεν το ήξερα. Και να προσέξουν επίσης να είναι δημόσια κοινοποίηση, ώστε να μπορούμε να το δούμε και εμείς και να ελέγξουμε ότι έχει γίνει όντως. Βεβαίως. Τώρα, ο πρώτος από εσάς που έχει κάνει αυτά τρία πράγματα, δηλαδή κοινοποίηση τη σελίδα και like κοινοποίηση στην ανάρτηση, ο πρώτος από εσάς που τα έχει κάνει, τηλεφωνεί, μας λέει το όνομά του. Και εμείς ακολούθως βλέπουμε αν όντως έγινε αυτό. Αν δεν έγινε, τα κερδίζει ο πρώτος στη σειρά μετά από αυτόν στην λίστα που έχουμε από το Facebook. Να ξέρετε ότι θα ερευνηθεί. Δηλαδή, μην πάρει κάποιος και δεν έχει κάνει αυτές τις τρεις κινήσεις. Έτσι, για να μην έχω παρατράγουδα πάλους. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, χαίρετε. Έχετε κάνει και τις τρεις ενέργειες που ζήτησε. Like και την κοινοποίηση, βεβαίως, και τις τρεις. Και τις τρεις. Πείτε μας λίγο το όνομα με το οποίο είστε στο Facebook. Ναι, είναι Ευστράτιος Καπερίδης. Ευστράτιος Καπερίδης. Καπερίδης. Στράτο. Ωραία. Ναι. Ωραία. Κάνε μου το εξής. Τώρα με το που κλείνεις, πάρε στο 500. Χριστιάνα, μίλα με τον άνθρωπο. 500 675 για τα επιμέρους. Ο Στράτος είναι εδώ δίπλα μου. Το κέρδισες. Αφού έχεις κάνει αυτά και να περάσετε καλά, σου εύχομαι. Και επιπλέον. Έγινε, σας ένα πολύ. Άκουσε ένα κι άλλο δωρό. Ναι. Κερασμένο μπροστά στο τζάκι του. Τι λέει, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία. Κάλεσε στο 500-675 για να γράψουμε και το όνομά σου, να ξέρουν και οι υπόλοιποι ότι κέρδισε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εσύ. Γεια χαρά. Να ευχαριστώ τον Στράτο που ήταν εδώ μαζί μας. Στράτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας θα έχουμε κι άλλο, να είσαι σίγουρο στο Focus και Travel. Σας περιμένω ξανά στην Πρέσπα. Βεβαίως. Περιμένω όλο τον κόσμο να περάσουμε όμορφα στο γαλήνιο. Μαρόκο, έχεις πάει? Όχι, δεν έχω πάει, αλλά εγώ με έχω πάει. Και θα ήθελα να πάω. Τώρα θα μιλήσουμε με έναν καλό φίλο από το Μαρόκο, τον Κωνσταντίνο τον Πιστικό, ο οποίος είναι εκεί Έλληνας που ζει στο Μαρόκο. Γιατί έχω μάθει ότι και κόσμος πολύς έχει πάει και πηγαίνει και ενδιαφέρεται. Ένας πολύ ωραίος προορισμός. Θα μας τα πει ο ίδιος και έχουμε και πολύ ωραίες προσφορές για ταξίδια στο Μαρόκο σε περιόδους που δεν είναι και από τις πολύ θέρμες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο μου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ τους θεατές. Την ωραία. Καλησπέρα μου. Ωραία. Κάμα μαροκινό τραγούδι έχουμε. Έχεις ευρύ, ρε φίλε. Θηρίο, για βάλε λίγο να ακούσω. Βάλε ένα μαροκινό τραγούδι για να με εισαγάγεις τώρα σε ένα κλίμα διαφορετικό. Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο κύριος Πιστικός μας ακούει. Μας ακούτε, καλησπέρα κύριε Πιστικέ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στην εκπομπή σας, στην όμορφη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Εγώ σας βλέπω κιόλας, δεν ξέρω τώρα αν μας βλέπετε από το Skype. Εγώ σας βλέπω, και εγώ σας βλέπω. Ωραία. Διαλέξαμε στην δεύτερη μας εκπομπή στο Focus Travel να δούμε τι γίνεται στο Μαρόκο. Τι γίνεται με τους Έλληνες που ζείτε εκεί και αν υπάρχουν 2-3 συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα θέλατε να προτείνετε εσείς για κάποιον ο οποίος θέλει να επισκεφθεί αυτή τη χώρα που είναι και κοντινή και μακρινή συνάμα για εμάς τους Έλληνες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία έξαρση από την ελληνική πλευρά στον τουρισμό με προορισμό του Μαρόκο. Είναι ίσως το ασφαλέστερο κράτος της Βορείου Αφρικής, θα έλεγα και ολοκλήρου της Αφρικής, που μπορεί κάποιος να κάνει τουρισμό χωρίς να κινδυνεύει. Και υπάρχει ενδιαφέρον από την Ελλάδα, από Έλληνες? Πολύ μεγάλο, και μάλιστα τον Οκτώβριο, ύστερα από πολλά χρόνια, είχαμε μία απευθεία σύνδεση από Αθήνα για Μαρακές με τσάρτερ. Και από τον Απρίλιο θα ανοίξει και η κανονική γραμμή από την Αθήνα για την Καζαμπλάνκα. Από Θεσσαλονίκη? Από Θεσσαλονίκη δυστυχώς, όπως ξέρετε, μειώνονται ορισμένες πτήσεις παρά να αυξάνονται, παρόλο που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα. Κύριε Πιστικέ, πείτε μου λίγο τώρα, αν σας ζητήσω μέσα σε μια-δυο παραγράφους να χωρέσει το τουριστικό Μαρόκο, τι θα λέγατε? Ναι. Δηλαδή αν θέλατε να πείτε σε κάποιον, ας πούμε, ξέρεις αξίζει να έρθεις να δεις τι, να κάνει τι κάποιος. Πρώτα απ' όλα το Μαρόκο είναι εξωτικό και μυστηριακό. Το πρώτο που θα δει είναι τα χρώματα. Μετά έρχονται οι γεύσεις και μετά έρχονται τα ταξίδια. Στα ταξίδια θα πρέπει να ξέρει ότι οι διαδρομές μέσα στο Μαρόκο είναι αρκετά μεγάλες και στα οργανωμένα ταξίδια είναι λίγο κουραστικές. Mm-hmm. Δεν πάβει όμως να είναι πολύ πιο καλό να έρθει κάποιος με οργανωμένο ταξίδι παρά μόνος του. Όταν λέμε μόνος του, με μία ομάδα, 3-4 άτομα είναι καλό, αλλά μόνος εντελώς είναι λίγο ταλαιπωρία. Επειδή εγώ έχω επισκεφθεί το 1996 το Μαρόκο, χρόνια πριν, δεν ξέρω πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Εδώ είμαι. Εκεί ήσασταν? Ναι. Είναι αυτό που είπατε, έχει τρία διαφορετικά τουλάχιστον πρόσωπα. Δηλαδή από το βιομηχανικό Ραμπάτι την Καζαμπλάνκα, κανείς μπορεί να πάει στο εξωτικό Μαρακές, αλλά να βυθιστεί και στο θρησκευτικό Φες, την πόλη Φες που είναι, αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζει να είναι το θρησκευτικό κέντρο του Μαρόκου, των Μαροκινών. Είναι, και η πόλη της Φες είναι μεσαιωνική. Όταν κάποιος βρεθεί μέσα σε αυτή την πόλη, βρίσκεται στο μεσαίωνα. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, υπάρχουν τα στενά δρομάκια. Το μόνο που ξεχωρίζει εκεί μέσα αυτή τη στιγμή είναι τα γκρουπ των τουριστών. Όλο το άλλο ζει μέσα στο μεσαίωνα. Δηλαδή είναι καλύτερο κάποιος, αντί να ακούει τι του λέει ο ξεναγός με τις δυναστείες και με τα διάφορα που λένε συνήθως οι ξεναγοί, να αφήσει τα μάτια του να περιπλανηθούν μέσα στους δρόμους της Φες. Είχα ακούσει τότε, δεν έψαξαν την αλήθεια, μια πολύ ωραία ξεναγός, η Δήμητρα μας γύρισε εκεί, η οποία νομίζω μένει και στο Μαρόκο. Μας είχε πει ότι στη Μεδίνα, στο κέντρο δηλαδή αυτής της πόλης, ζουν χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν βγει ποτέ από εκεί. Είναι λίγο στο μύθο γυρίζει αυτό. Α, δεν είναι αλήθεια. Λίγο στο μύθο. Όχι, δεν είναι τόσο αλήθεια. Μ' είχε εντυπωσιάσει τότε. Ακόμη και το 84 που πήγα εγώ, ακόμη και από τότε είχαν βγει αρκετοί. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει βγει. Απλώς η Μεδίνα της Φες ζούσαν όλοι μαζί, και οι μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι. Και όπως θα είδατε,
έξω από τη Μεντίνα είχε κτιστεί το μεγάλο παλάτι. Βεβαίως. Και δίπλα στο παλάτι αυτή τη στιγμή μένουν οι Εβραίοι. Mm-hmm. Μέσα από τότε που κτίστηκε το μεγάλο τζαμί στο κέντρο της Μεντίνας της Φες, είπανε όποιος θέλει να μείνει εδώ μέσα πρέπει να εξισλαμιστεί ή αλλιώς θα μεταφερθεί υπό την προστασία του τότε Σουλτάνου έξω από τα τείχη. Το γι' αυτό έχει δύο πόλεις η Φες, η Μεντίνα της Φες. Mm-hmm. Το μεγάλο τζαμί σε ποια πόλη είναι αυτό που χωράει 70.000 κόσμο, 25 αυτό, μέσα και 50 γύρω? Αυτό βρίσκεται στην Καζαμπλάνκα, το οποίο είναι και επισκέψιμο. Ναι. Μπορούν να μπουν δηλαδή εκτός και μη μουσουλμάνοι, εννοείται. Ναι, εκτός Παρασκευής είναι δύο φορές την ημέρα. Και οργανωμένα γκρουπ και μεμονωμένα άτομα. Υπάρχει αξίζει τον κόπο. Ναι, ναι. Ίσως το μοναδικό που αξίζει, όπως είπατε, στην Καζαμπλάνκα. Καζαμπλάνκα. Ναι, ναι, ναι. Ούτε το Ραμπάτ. Εσείς το Ραμπάτ δεν μένετε? Ναι, κοιτάξτε, το Ραμπάτ τώρα μπορείτε να το δείτε σαν ένα μεγάλο κήπο. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Α, ναι, εγώ όταν το είχα υπάρξει δεν τρελάθηκα, να σου πω την αλήθεια. Είχατε δει το μαυσολείο, το παλάτι και ένα κάστρο απ' έξω, τίποτα άλλο. Εγώ έμεινα αγωητευμένος με το Μαρακές, έμεινα και εντυπωσιασμένος με την ΦΕΣ για το στοιχείο στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα. Μάλιστα, μας είχαν πάει και σε μια έρημο και είχαμε σταματήσει μια λαϊκή αγορά, δεν το ξεχάσω, όπου επειδή δεν είχαν πάγο και ρεύμα, τα κρέατα τα είχαν ζωντανά. Τα πουλάγαν ζωντανά δηλαδή. Ναι, κοιτάξτε, το ζώο ολόκληρο. Εκτός από το Μαρακές, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί 200 χιλιόμετρα στον Ατλαντικό την Εσαουίρα, η οποία είναι μια πανέμορφη πόλη. Είναι το παλιό Μοκαντόρ των Πορτογάλων. Και μάλιστα μέχρι εκεί είχαν φτάσει και οι Φίνικες στην αρχαία εποχή. Mm-hmm. Το Μαρακές, ναι, ναι. Το Μαρακές, κοιτάξτε, το Μαρακές είναι μία ημέρα το πρωινό μέσα στην Μεντίνα στα Σουκ, στις αγορές, όποιος θέλει να κάνει ψώνια, υπόψη ότι το Μαρακές είναι από τις ακριβότερες πόλεις για τον τουρίστα στο Μαρόκο, γιατί υπάρχει πολλή ζήτηση, γι' αυτό είναι και ακριβή πόλη. Mm-hmm. Ναι, αλλά είναι μυστηριακό. Ναι. Είναι και, και μυστηριακό και τροπικό. Πλατεία, ναι. Και η πλατεία ζάμεφνα το απόγευμα. Με τα φίδια, με αυτούς εκεί τους διαφόρους. Ναι, 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 ναι. Αυτό εδώ είναι. Mm-hmm. Αλλά αν κάποιος φτάσει στο Μαρόκο, το καλύτερο είναι να πάει στην έρημο. Ναι, πολλές είναι ώρες. Λίγο. Πολλές ώρες και πολλή σκόνη. Η σκόνη σας τη στέλνουμε κάπου και σε εσάς και βρέχει λάσπη. Εκεί είναι και τα χωριά των Βερβερίνων, πώς λέγονται αυτοί οι παζαρτζίδες, οι οποίοι σου πάντα νεύρα κρέμονται πάνω για να σου πουλήσουν με το ζόρι αυτά που έχουν. Κοιτάξτε, Βερβέροι στο Μαρόκο υπάρχουν πέντε φυλές. Είναι οι Βερβέροι της Μπαρμπαριάς επάνω στο ρίφ, κατεβαίνουμε προς τα κάτω, προς τη Φες, μέχρι να φτάσουμε στους Βερβέρους της Σαχάρας. Mm-hmm. Αυτοί είναι και οι πιο ήπιοι. Οι χειρότεροι ποιοι είναι? Αυτοί που με το ζόρι σε βάζουν να αγοράσεις? Όχι χειρότεροι, όχι. Δεν το λέω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια χαρά είναι και χαμογελαστή. Οι πόλεις που είναι πιεστικές στον τουρίστα είναι το Μαρακές, είναι η Ταγκέρι. Αυτές είναι λίγο πιεστικές στον τουρίστα. Mm-hmm. Ενώ στο Ραμπάτ, που δεν το επισκέπτεται κανένα γκρουπ, σκοπίμως οι ξεναγοί δεν τους φέρνουν στη Μεντίνα του Ραμπάτ, διότι εκεί δεν παίρνουν καμία προμήθεια. Είναι η φθηνότερη Μεντίνα σε όλο το Μαρόκο. Mm-hmm. Επίσης έχουμε την όμορφη πόλη, την μπλε πόλη επάνω της Εφσαοέν, και εκεί υπάρχουν Βερβέροι και εκεί δεν ενοχλεί κανένα τον τουρίστα. Εσείς πώς μείνατε εκεί, πώς βρεθήκατε εκεί? Το πώς βρέθηκα είναι εύκολο. Αεροπορικός βλέθηκα. Ναι, ναι, αλλά πώς μείνατε? Πήγατε ως τουρίστας, ως επαγγελματίας, φαντάζομαι, και ριζώσατε. Όχι, όχι. Ερωτικός τουρίστας, αγαπήσατε, τι κάνατε? Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Ήμουν πριν, όταν έφυγα από την Ελλάδα, πρώτα πήγα στην Τινησία. Έμεινα 3 χρόνια εκεί και μετά είχα μια καλύτερη προσφορά για εργασία στο Μαρόκο. Μάλιστα. Ήρθα και έμεινα. Έλληνες έχει εκεί? Υπάρχει μια εκκλησία καθολική στην οποία λειτουργούν ταυτόχρονα και οι Ορθόδοξοι. Το Ραμπάτ στην Καζαμπλάνκα είναι.
Εδώ θα σας έλεγα ένα ελληνικότατο πριτς. Υπάρχει ελληνική ορθόδοξη εκκλησία στην Καζαμπλάνκα. Α, ναι. Η οποία είναι από το 1926. Τότε μας είπαν ψέματα. Σας πήγα στην Καθολική. Στην Καθολική, αυτό, Καθολική ήτανε. Και μας είπαν ότι εδώ συλλειτουργούμε με τους Ορθοδόξους, έτσι μας είπαν. Όχι, η δική μας εκκλησία, η ελληνική, η Ορθόδοξη, απέχει 300 μέτρα από την Καθολική. Μάλιστα. Κύριε Πιστικέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολύ ωραίο να μιλάς με ανθρώπους οι οποίοι έχουν να πούν πράγματα και εσείς είστε ένας τέτοιος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλό σας μου και πάλι. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας. Focus 103,6. Σας φτιάξαμε νομίζω την διάθεση. Ε. Είναι ωραίος προορισμός, πάρα πολύ ωραίος προορισμός και χάρηκα πάρα πολύ που τον συναντά κανείς και στα προγράμματα του τουριστικού οργανισμού Ζορπίδη. Ευχαριστώ τον Στέφανο τον Χατζημανόλη, ο οποίος περιμένει. Σκοπίμως τον τιμώρησε εκεί να ακούει, να του φτιάξω και εκείνου τη διάθεση. Καλησπέρα, Στέφανε. Στέφανε, μας ακούς? Δεν με περίμενε, είδες. Λογικό το βρίσκω κι εγώ. Σου λέει τι κάθηκε, μου λέει τόση ώρα. Να τον καλέσουμε και πάλι. Γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει και εκείνος. Δεν σας κρύβω ότι την ιδέα την πήρα από εκεί. Δηλαδή σκαλίζοντας κάποιους οδηγούς, σκαλίζοντας στο ίντερνετ προτάσεις οι οποίες θα αρέσουν, είμαι βέβαιος, σε πολλούς. Είπα να ασχοληθούμε και λίγο με το Μαρόκο, επειδή ακριβώς είχα την ευκαιρία να έχω μια εικόνα, ας πούμε, και ξέρω πόσο όμορφος τόπος είναι. Ο Σάββας βρήκε πάρα πολύ ωραία μουσική για να μας συνοδεύει και σε λίγο θα καλωσορίσω τον Στέφανο τον Χατζημανόλη για να μας πει πολύ ευχάριστα πράγματα, τα οποία αφού σας φτιάξαμε την διάθεση με βέβαια θα σας αρέσουν. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλεγα νωρίτερα ότι σκόνταψα σε έναν οδηγό του Ζορπίδη και βρήκα μέσα την ιδέα του Μαρόκου και έτσι δώσαμε στοιχεία με τον κύριο Πιστικό, ο οποίος μένει εκεί, αλλά θέλω από μέρους του τουριστικού οργανισμού Ζορπίδη και από εσένα ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε για να βρεθούμε στο Μαρόκο. Είναι μια εξαιρετική επιλογή. Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε μια πολύ δυνατή συνεργασία με το εθνικό μας αεροπλαναφορέα, την Aegean Airlines, οπότε έχουμε κεντρικά σημαντικά προϊόντα που αφορούν όλη την κεντρική Ευρώπη, δηλαδή Βιέννη, Πράγα, Βουδαπέστη, Παρίσι, Λονδίνο, όλα με την Aegean Airlines. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η κορονίδα αυτής της προσπάθειας είναι αυτή πολύ μεγάλη, το μεγάλο project που ξεκινάει φέτος για πρώτη φορά από Θεσσαλονίκη, με απευθείας σύνδεση της φοβερής αυτής περιοχής, της βορειοαφρικανικής ζώνης, ο Μαγκρέπ, στο Μαρόκο, με Aegean Airlines. Φεύγουμε στις 21 του Δεκέμβρη και στις 27, δηλαδή έχουμε δύο απευθείας πτήσεις, η οποία η μία καλύπτει τις εορτές των Χριστουγέννων και η άλλη καλύπτει τις εορτές της Πρωτοχρονιάς. Επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά απευθείας με Aegean Airlines, σε εξαιρετικές ώρες, πρωινές, mm-hmm. και επιστροφές πάλι πάρα πολύ καλές ώρες, μεσημεριανές από πριν πάμε στις ώρες, μας έλεγε νωρίτερα ο άνθρωπος εκεί ότι γενικώς δεν είχε πάρει άλλος πρωτοβουλία, δεν υπήρχαν πρωτοβουλίες για να φύγουν αεροπλάνα από εδώ. Συνεπώς, ναι, αυτό το οποίο μας λες, δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος να πάει, φεύγει μέσα κατευθείαν από εδώ. Ναι, φεύγει από τη Θεσσαλονίκη και έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Τρώει και χρόνο, mm-hmm. τρώει και πάρα πολύ κόπο και αυξάνει και αρκετά την τιμή. Είναι, θα έλεγα, ένα οικονομικό, ένα πολύ έτσι έντιμο πρόγραμμα, το οποίο σε 7 μέρες μας δίνει τη δυνατότητα να πετάξουμε απευθείας από και προς τη ΦΕΣ και να επισκεφθούμε τα περισσότερα από τα σημεία που μας επεξηγούσε προηγουμένως ο κύριος με ιδιαίτερη ευκρίνεια. Mm-hmm. Και στο Ραμπάτ και στην Καζαμπλάνκα και στο Μαρακές και στη Μεκνές, και το πολύ σημαντικό ότι πάμε και ερχόμαστε απευθείας. Το οποίο είναι 7ήμερο, 6 διεκτερεύσεις. Το οποίο είναι ένα πακέτο 6 διεκτερεύσεων σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, με πληρωμένες όλες τις μετακινήσεις, όλο το πακέτο των εκδρομών. Λείπουν δηλαδή οι υπερβολικές και πολλές προληπτικές ενέργειες. Υπάρχει μια πολύ ωραία έτσι σύνθεση μιας πολύ ωραίας φορκλωρικής βραδιάς. Το Μαρόκο, όπως περιγράψατε και προηγουμένως, είναι ένας πολύ ιδιαίτερος προορισμός με φανατικούς οπαδούς.
Εσύ το έχεις γνωρίσει, είχες την ευκαιρία να το επισκεφθείς. Χρόνια κοντά, πριν, γιατί λέω να ξαναπάω έτσι όπως μας τα είπατε. Θεωρώ ότι στο Μαρόκο έρχεται κόσμος ο οποίος έχει ιδιαίτερες ανησυχίες, έχει ολοκληρώσει ένα τουριστικό κύκλο, είναι εκπαιδευμένος επισκέπτης, δεν είναι δηλαδή επιδερμικός τουρίστας. Τα χρώματα, τα αρώματα και η αρχιτεκτονική του Μαρόκου είναι ιδιαίτερη. Και νομίζω ότι καλύπτουμε ένα κενό. Το λέω αυτό γιατί, όπως γνωρίζεις, πάρα πολλά χρόνια, 9 τον αριθμό συναπτά, ταξιδεύουμε τον κόσμο αεροπορικός Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην πανέμορφη Συρία, στη Δαμασκό. Το λέω αυτό γιατί πολλοί κόσμος αναρωτιέται γιατί Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, είναι πολύ ιδιαίτερο και όχι μόνο για κλιματολογικές συνθήκες. Ο καιρός, όπως ξέρεις, είναι αντίστοιχος με τις Κρήτης. Ναι. Δεν είναι ούτε τροπικό το κλίμα, ούτε πολύ ζέστη κάνει, ούτε κάτι τέτοιο, αν φαντάζεται κάποιος κάτι τέτοιο. Απλά έχει τροπικό στοιχείο. Πολύ φοινικά, έχει αυτό το πολύ φοινικές. Διαφορετικό χρώμα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η εμπειρία, εγώ τολμώ να πω ότι είναι εμπειρία ζωής. Το ταξίδι στο Μαρόκο γενικά είναι μια εμπειρία ζωής. Τα Χριστούγεννα και από ό,τι φαίνεται και την Πρωτοχρονιά θα συνοδεύσω εγώ την αποστολή αυτή. Να ακόμα ένα, ένα κίνητρο. Θα προσπαθήσω δηλαδή τους επισκέπτες μας να τους εφοδιάσω με όλο αυτό το υλικό το οποίο χρειάζεται να έχει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα μπορούμε να δώσουμε τάξη μεγέθους οικονομικού, δηλαδή τι μπορούμε να δώσουμε τάξη μεγέθους. Είναι ολοκληρωμένη τιμή με τους φόρους αεροδρομίου στα 1050 ευρώ. Θεωρώ ότι αυτή η τιμή με πρωινό και δείπνο σε εξαιρετικά ξενοδοχεία, με αεροπορικά εισιτήρια, με φόρους κλπ. Είναι κατά πολύ οικονομικότερο από ότι ένα αντίστοιχο ταξίδι στον ίδιο προορισμό μέχρι Πρότινος. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μια έκπτωση της τάξης τουλάχιστον 30-40%. Σε κάθε περίπτωση, επειδή οι θέσεις είναι συγκεκριμένες, μιλάμε για μία πτήση και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, εγώ θα ήθελα όλοι οι ακροατές μας που ενδιαφέρονται να σπεύσουν σε όλους τους τουριστικούς συμβούλους, σε όλα τα τουριστικά γραφεία. Αυτή τη στιγμή εμείς συνεργαζόμαστε με όλα τα γραφεία τα τουριστικά της Ελλάδας. Τώρα με βρίσκεται λίγο έξω από την Καβάλα, ολοκληρώνοντας την επικοινωνία μου με Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Καβάλα κλπ. Mm-hmm. Είτε στα γραφεία του Ομίλου Ζορμπίδη, σε 6 γραφεία σε όλη την Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στην Άρισα. Άρα, να το πούμε διαφορετικά, είναι μια κεντρική, είναι κάτι το οποίο οργανώνει ο τουριστικός οργανισμός Ζορπίδη. Επιμέρους πρακτορία κόσμο. Ακριβώς. Από άλλους νομούς θα τους στείλουν μέσα από το ίδιο αυτό σχήμα. Το κόστος, μας το είπες, περιλαμβάνει τα πάντα και φόρους αεροδρομίου μέσα. Έτσι, και φαγητό κτλ. Και είναι Aegean. Πάνω απ' όλα είναι Aegean. Πάνω απ' όλα είναι Εθνικός Αερματοφορέας, είναι Aegean. Δεύτερον, ο Όμιλος Ζορμπίδη δεν έχει μονοπωλιακές τάσεις, συνεργάζεται με όλα τα τουριστικά γραφεία, δηλαδή μπορεί ο καθένας και θέλει να το κάνει αυτό, να πηγαίνει στον τουριστικό του σύμβουλο. Ο τουριστικός πράκτορας είναι απαραίτητος. Είναι μερικά πράγματα που χωρίς εμείς ποτέ δεν αντιπαλόμεθα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά είναι τέτοια ταξίδια που θέλουν οπωσδήποτε τουριστικό σύμβουλο. Mm-hmm. Δεν είναι ένα απλό ταξίδι με ένα απλό ξενοδοχείο. Είναι μια εμπειρία ζωής. Ωραία. Από αυτή την έννοια σας περιμένουμε. 21 Δεκεμβρίου, 27 Δεκεμβρίου, δύο αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, απευθείας. 7 ημέρες απευθείας Aegean Airlines με τον Όμιλο Ζορμπίδη και με τους συνεργάτες τουριστικούς πράκτορες στο πανέμορφο εξωτικό Μαρόκο. Στέφανε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έχεις φτιάξει τη διάθεση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά και εσείς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστώ και την Χριστιανά. 103,6. Και την Φιλία η οποία μας τίμησε στο ραδιόφωνο. Είμαστε και την Ένα η οποία ήρθε με έναν πακτολό ειδήσεων σελίδων για να μας πει ειδήσεις. Καλή συνέχεια.